Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Τελικά συναντιόμαστε πολύ συχνά. Βλέπω γύρω μας... Βλέπω γύρω μου πολύ οικεία πρόσωπα και αυτό έχει και την θετική και την αρνητική πλευρά. Θετική η πλευρά είναι ότι δεν περιμένουμε μια φορά του χρόνου την ημέρα υπενθύμησης της εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών να συγκεντρωθούμε και να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Η αρνητική πλευρά είναι το αν και πόσο καταφέρνουμε να ανοίξουμε το κύκλο των προσώπων και των συλλογικών φορέων που εμπλέκονται σε κάτι τόσο πλατή, την καταπόλεμηση της βίας κατά των γυναικών. Για χρόνια πολλά συζητούσαμε την ανάγκη της κύρωσης της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Τελικά έγινε πράξη. Είναι πια νόμος του κράτους. Ωραία, αλλά τώρα τι θα κάνουμε? Όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσής μας, ποια είναι η επόμενη κίνηση? Πριν από όλα πρέπει να γίνει καθαρό σε όλους μας ότι δεν τελειώσαμε με την ίδια τη σύμβαση. Πρώτον, γιατί υπάρχουν ακόμα 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν την έχουν κυρώσει και αρνούνται να την κυρώσουν. Οι αντιδράσεις προέρχονται από συντηρητικές κυβερνήσεις σε ορισμένες με τη συμμετοχή και της ακροδεξιάς. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα κείμενο διεθνούς δικαίου. Και πρόσφατα είχαν έρθει από Κυργιστάν στο Ευρωκοινοβούλιο εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του κοινοβούλιου τους και μας είπαν ότι έχουν κυρώσει και έχουν περάσει την νομοθεσία τους η σύμβαση του ΟΗΕ για την αναπηρία και μας ρωτάγανε τι άλλο θα μπορούσαν να υιοθετήσουν στην νομοθεσία τους έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη συνεργασία η χώρα τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αναδείξαμε την ανάγκη να περάσουν και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είπαν ότι το έχουν σε ένα μεγάλο ποσοστό στην νομοθεσία τους, αλλά το ολοκληρώσουν και το άλλο. Δηλαδή, υπάρχει διάθεση έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και οι ακροδεξιές κυβερνήσεις και δεξιές κυβερνήσεις της Ευρώπης αρνούνται και τεκμηριώνουν τη θέση τους μετά από μελέτες. Μια γυναίκα θύμα βίας πρέπει να έχει την ίδια προστασία και στην Ελλάδα και σε όποια άλλη χώρα χρειάζεται να πάει. Επομένως, είναι κατοίκον αυτής της κυβέρνησης και των άλλων κυβερνήσεων που πιστεύουν πραγματικά τη σύμβαση να πιέσουν και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την κυρώσουν. Το δεύτερο ζήτημα με τη σύμβαση είναι η πραγματική και πλήρης εφαρμογή της. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι κρατικές αρχές, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, οι εκπαιδευτικοί και οι δήμοι να μάθουν οι αυτοί και να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή τους. Κάθε κρίκος της κρατικής αλυσίδας έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ενεργειών να ακολουθήσει και να βοηθήσει μια γυναίκα που έχει πέσει θύμα βίας. Φυσικά υπάρχει και το θέμα των δημών στήριξης και φιλοξενίας που πρέπει να αναπτυχθούν παντού. Αλλά ακόμα και αν καταφέρουμε να αναπτύξουμε υποδειγματικές δομές στήριξης των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας με ειδικούς ψυχολόγους, νομικούς και νομικούς λειτουργούς κτλ. Θα έχει ένα κενό. Γιατί μια κακοποιημένη γυναίκα, μια γυναίκα που έχει υποστεί ή απειλείται με άσκηση βίας, είναι το ακραίο αποτέλεσμα
ενός πολύ γενικότερου προβλήματος της ανισότητας, των διακρίσεων, της καταπίεσης που εφίσταται όχι μόνο στο πλαίσιο της πατριαρχικής οικογένειας, αλλά γενικότερα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική δραστηριότητα. Και αυτή η ανισότητα εκφράζεται με τις πολλές αόρατες μορφές βίας σε βάρος των γυναικών. Υπάρχει η λεκτική βία, η γλώσσα των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας, η γλώσσα των μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και η εικόνα που προβάλλουν για τη γυναίκα μέσα από τη διαφήμιση, από τον δημοσιογραφικό λόγο ή τα τηλεοπτικά reality show. Η γλώσσα δεν αλλάζει με διοικητικές αποφάσεις, αλλά μπορούμε να απαιτήσουμε κανόνες διοντολογίας από δημοσιογράφους, μαζικής ενημέρωσης, διαφημιστές. Υπάρχει επίσης η βία της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και της ηθικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, που κυρίως οι γυναίκες είναι θύματα βίας. Ακριβώς γιατί οι γυναίκες εργαζόμενες είναι οι πιο ευάλωτες ή εργάζονται στους πιο ευάλωτους και αρρυθμιστούς κλάδους, όπως η καταρριότητα. Υπάρχουν οι ανισότητες στις αμοιβές, στις συντάξεις, στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν ακόμη οι διακρίσεις που βασίζονται στην ίδια τη φύση της γυναίκας και ιδιαίτερα τη μητρότητα. Για να τις αντιμετωπίσουμε, χρειάζονται μέτρα που να μεροληπτούν υπέρ των γυναικών, όπως η ενίσχυση των αδειών μητρότητας και των γυναικών αδειών ή η οδηγία την ισορροπία, εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που θα ψηφιστεί σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει το τεράστιο θέμα της πορνείας, που ξέρουμε ότι συνδέεται άμεσα με το τράφικινγκ και με την άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας από προστάτες και δουλεμπόρους. Υπάρχει η τεράστια αγορά του σεξ και η τεράστια πελαθεία που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι συνένοχη μιας απάνθρωπης εκμετάλλευσης. Εδώ χρειάζεται τολμηρή νομοθέτηση. Και ακόμη, υπάρχει η αόρατη βία του αποκλεισμού των γυναικών από τους θεσμούς εκπροσώπησης στην πολιτική, στα συνδικάτα, στην κρατική διοίκηση. Για να εφαρμόσουμε πραγματικά και σε βάθος τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική ενδυνάμωσης των γυναικών και ισότητας των φύλων. Και σε αυτό μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο το νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Χρειαζόμαστε μια ολιστική στρατηγική για την γυναική ισότητα που να διαπερνά όλους τους κρατικούς θεσμούς, οριζόντια και κάθετα. Με λίγα λόγια, ο καλύτερος τρόπος είναι να ενδυναμώσουμε κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά τις γυναίκες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές που σχεδιάζονται από τις κυβερνήσεις. Είναι μια τακτική που έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούμε να την πετύχουμε και εδώ. Βεβαίως, για να πετύχουμε όλα αυτά υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση. Να εξασφαλίσουμε την ενιαία εκπροσώπηση των γυναικών, ένα είδος ομοσπονδίας με ισότιμη εκπροσώπηση όλων των φορέων που ήδη υπάρχουν, που να είναι ο σταθερός θεσμικός συνομιλητής των κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ.